Η τρίτη κατά σειρά οικογιορτή, η οποία έχει καταστεί πλέον θεσμός για την πόλη, θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 12-13 Μαΐου στο αισθητικό Άλσο στη Λάρισα, με τους διοργανωτές να δίνουν συνέντευξη τύπου. Η οικογιορτή είναι θεσμός γιατί ουσιαστικά αποκτά το χαρακτήρα μιας ετήσιας πανελλήνιας διοργάνωσης. Στη διοργάνωση αυτή έρχεται κόσμος από αρκετά μακριά, που συμμετέχει και που θέλει και να την δει. Νομίζω πως και τα επόμενα χρόνια θα καταδείξουμε την πορεία της, η οποία θέλω να πιστεύω ότι θα είναι απόλυτα θετική και η φετινή διοργάνωση επίσης πετυχημένη. Το κεντρικό θέμα της τρίτης οικογιορτής θα είναι διατροφή και υγεία, με την ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στο Χατζηγιάννιο Πνευματικό Κέντρο στις 9 Μαΐου να επικεντρώνεται στην ασφαλή παραγωγή των τροφίμων. Κάναμε μια προσπάθεια να αναδείξουμε τα θέματα της διατροφής, ξεκινώντας από τις συνθήκες καλλιέργειας, την ασφάλεια στην καλλιέργεια, την ασφάλεια στη μεταποίηση και τις επιπτώσεις που έχουν κάποια διατροφικά στοιχεία στην υγεία του ανθρώπου. Τα τρόφιμα όλοι γνωρίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικά για την υγεία. Παράλληλα και η παραγωγή νέων ασφαλών και καινοτόμων τροφίμων μπορούν να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της Θεσσαλίας. Εμείς ως ΤΕΙ Θεσσαλίας και ειδικότερα ως Σχολή Τεχνολογίας, Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, πέρα από τον εκπαιδευτικό μας ρόλο, είμαστε σε διαρκή σύνδεση με την παραγωγική βάση του νομού Λάρισας και της Θεσσαλίας γενικότερα και στα πλαίσια του ρόλου μας υποστηρίζουμε ερευνητικά την ντόπια παραγωγή